Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Ο τίτλος είναι Tinder or no Tinder, this is the question. Αυτό το είχε γράψει ο φίλος που έστειλε το ερώτημα. Το οποίο φυσικά είναι όπως το να ζει κανείς ή να μη ζει, αυτό είναι το ερώτημα του Σέξπιερ. Από το έργο του Σέξπιερ λέει να μπει κανείς στο Tinder ή να μην μπει, αυτή είναι η ερώτηση. Εγώ έχω παραφράσει τον τίτλο, έγραψα Tinder or no Tinder. Απορίες ενός ψυχοεκπαιδευόμενου κυρίου στην τρίτη ηλικία. Λέω τρίτη ηλικία, είναι νεότατος ο κύριος, δεν είναι γέρος σε καμία περίπτωση. Ο ίδιος λέει ότι είναι στην τρίτη ηλικία. Άμα είσαι εσύ στην τρίτη ηλικία, τότε υπάρχει και τέταρτη ηλικία και πέμπτη ηλικία. Πάμε. Ρωτάει ο φίλος. Μετά από όλο αυτό τον αγώνα να τα βρούμε τον εαυτό μας, γεννιέται το ερώτημα, σε μένα λέει, τελικά πού με κεφαλαία και πώς βρίσκουμε τους κατάλληλους υποψήφιους συντρόφους όταν ήδη έχουμε φτάσει σε μια ηλικία άνω των 60. Αγαπητή Θέκλα, καλησπερίζω και εύχομαι να έχουμε έναν καλύτερο χειμώνα φέτος. Το εύχομαι και εγώ το ίδιο. Γενικά μας έχει πάρει μπάλα, έτσι να ορθοποδήσουμε λιγάκι, τουλάχιστον ψυχολογικά. Παίρνω αφορμή για την επιστολή μου αυτή μέσα από κάποιες εμπειρίες ή διαπιστώσεις που έκανα όταν προσπάθησα το καλοκαίρι να κάνω κάποιες γνωριμίες μέσω κάποιων σελίδων όπως το Tinder και δύο άλλες. Για να δώσω στίγμα γιατί το έκανα, πρέπει να πω ότι είμαι διαζευγμένος σε ηλικία 66 ετών. Κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και 2 χρόνια, μια φορά την εβδομάδα ανελιπώς, μπράβο, και βλέπω και ψυχίατρο κάθε 4 μήνες. Σιγά σιγά, και αφού υλοποίησα σχεδόν όλους τους στόχους που βάλαμε με τη θεραπεύτρια μου, άρχισα να νιώθω την ανάγκη για γυναικεία συντροφικότητα. Η αρχική προσέγγιση ήταν να κινηθώ σε χώρους όπου θα σύγναζαν άτομα με κοινά ενδιαφέροντα. Μουσική, ας πούμε, ή γκαλερί, ή θάλασσα, ή πνευματικές αναζητήσεις, ή 100 άλλα πράγματα που με ενδιαφέρουν. Γνώρισα κάποιες γυναίκες της ηλικίας μου 50-60 ετών και με κάποιες βγήκα μερικές φορές. Σαν μαθητή σου, δικός μας. Σαν μαθητή σου, εξ αρχής ξεκαθάριζα τη θέση μου για το τι θέλω από μια σχέση. Ούτε στόχους, ούτε όνειρα, ούτε βιασύνες σε οτιδήποτε. Μέσα από τη γνωριμία επαφή που προέκυψε από ένα κοινό ενδιαφέρον, να δούμε αν έχουμε και άλλα κοινά που μπορούν να μας φέρουν πιο κοντά ή να μας απομακρύνουν. Για να μην σε κουράσω, τελικά απογοητεύτηκα διότι βρήκα γυναίκες αδιάγνωστες, για να μην πω οτιδήποτε άλλο. Αδιάγνωστες για τη δική μου κρίση και ιδιοσυγκρασία. Η ψυχολόγος μου εισηγήθηκε να συνεχίσω την προσπάθεια σε χώρους ενδιαφερόντων, να αφήσω τον εαυτό μου ελεύθερο από βιασύνες και κλείσαμε για τις διακοπές. Έλα όμως που το σαράκι με έτρωγε! Οπότε μια μέρα, διαλογισμού στην παραλία, θυμήθηκα την εποχή που έκανα προσλήψεις υπαλλήλων. Ο φίλος λέει ότι προτιμά απομονωμένες παραλίες, άρα ήταν μόνος σου στην παραλία και έκανε διαλογισμό. Και θυμήθηκε την εποχή που έκανε προσλήψεις υπαλλήλων και τη διαδικασία. Διαφημίζαμε τι θέλαμε και οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να μας στείλουν το περίφημο βιογραφικό, CV, curriculum vitae, το CV, το βιογραφικό. Έπαιρνα τα βιογραφικά, τα διάβαζα, τα ανέλυα και με τη βοήθεια του προσωπάρχη κάναμε μια πρώτη επιλογή. Μετά ακολουθούσαν οι προσωπικές συνεντεύξεις, από όπου ξεκαθάριζε ένα short list. Ένα short list σημαίνει μια σύντομη λίστα με τους πιο πιθανούς υποψηφίους. Αυτή η διαδικασία μας γλίτωνε από τον άσκοπο πειραματισμό και ταυτόχρονα εξοικονομούσαμε χρόνο και χρήμα. Η λέξη CV, βιογραφικό, μου έγινε μονή, οπότε το αποφάσισα ότι έπρεπε να δοκιμάσω τις σύγχρονες μεθόδους γνωριμιών. Γράφτηκα σε 3 διαφορετικές επιπληρωμή και πελάγωσα. Θα σου πω για τη μία. Αυτή που μου λες δεν την ξέρω. Δεν την ξέρω. Ονομάζεται More Dates. Με το που έβαλα φωτογραφία και ξεκίνησα να γράφω το προφίλ μου, το βιογραφικό μου, πήρα ένα καταιγισμό από μηνύματα. Είδα προφίλ, αλλά αμέσως κάτι δεν πήγαινε καλά. Τα ονόματα θες, το λεξιλόγιο θες, κάτι. Διάλεξα 2 άτομα και άρχισα μια συνομιλία. Με 2 συνομιλίες, μια με την καθεμία. Για κάθε μήνυμα με χρέωναν 50 νομίσματα, με αξία όπως το υπολόγισα εγώ, σε ευρώ
1,25 ευρώ το μήνυμα. Άρα αυτή δεν είναι ιστοσελίδα γνωριμιών, αυτή είναι ιστοσελίδα απάτης. Για να σας παίρνουν τα χρήματα. Δεν τη ξέρω, τη λέω. More dates. Μην μπείτε σε αυτή. Από σένα τη μαθαίνουμε, φίλε, και ευχαριστούμε που μας το είπες. Και όπως είμαι αρκετά του μπλα μπλα, αμέσως ξέφυγα και μια αγορά νομισμάτων έφερνε την άλλη, ασχέτως με το αν πήρα και μερικά δωρεάν στον τροχό της τύχης. Σε κάποια φάση μιλούσα με τη μασέρ μου για το θέμα. Α, είσαι πολύ καλός εσύ, είσαι και ψυχολόγος, είσαι και μασέρ φοβερός. Εντάξει, παρένθεση, θα κάνω εδώ μια παρένθεση. Δοκιμάστε το θεραπευτικό μασάζ, όσοι μπορείτε να πληρώσετε γι' αυτό. Ένα θεραπευτικό μασάζ μπορεί να στοιχίζει από 15, 20, 30, 35 μέχρι και 50 ευρώ. Είναι εξαιρετικό για την κυκλοφορία του αίματος, για την ψυχική και σωματική ευεξία και επίσης για ανθρώπους οι οποίοι είναι μονήρεις. Η διαδικασία του μασάζ μας δίνει μία αίσθηση ότι κάποιος άνθρωπος μας αγγίζει. Όχι με πονηρό τρόπο, με θεραπευτικό τρόπο. Που συνήθως το θεραπευτικό μασάζ το κάνουν φυσικοθεραπευτές. Λοιπόν. Σε κάποια φάση μιλούσα με τη μασέρ μου για το θέμα και με συμβούλεψε να προκαλέσω μια από τις δυο που μιλούσα να μου κάνει έτοιμα φιλία στο Facebook. Αρνήθηκε, όπως αρνήθηκε και την πιθανότητα να τα πούμε από κοντά. Ήθελε μόνο κουβέντα. Αυτό μαζί με κάποια άλλα με έκαναν να καταλάβω ότι δεν μου περνάει εκεί μέσα. Εδώ θα σου πω ότι δεν είναι ότι δεν σου περνάει εσένα εκεί μέσα, είναι ότι εκεί μέσα είναι απάτη, παγίδα για να σας παίρνουν τα χρήματα. Και γι' αυτό θέλω να μιλήσω έτσι πολύ σοβαρά και στις κυρίες και στους κυρίους που με ακούνε, όλων των ηλικιών, αλλά κυρίως εσάς που είσαστε 60 και πάνω ή 50 και πάνω ή τέλος πάντων όσοι δεν έχετε διαδικτυακό γραμματισμό, δηλαδή τώρα έρχεστε σε επαφή με το χώρο των υπολογιστών, των έξυπνων τηλεφώνων ή δεν έχετε τέλος πάντων γνώσεις γύρω από το ζήτημα των γνωριμιών, των site γνωριμιών, των ιστοσελίδων γνωριμιών, των ιστοχώρων γνωριμιών, ότι οτιδήποτε πληρώνεις για να μιλήσεις δεν μιλάς με πραγματικό πρόσωπο. Μιλάς με έναν υπάλληλο της εταιρείας, ο οποίος χρησιμοποιεί κάποιες φωτογραφίες που προφανώς δεν είναι δικές του, γι' αυτό δεν μπαίνει σε βιντεοκλήση, γι' αυτό δεν συναντιέται από κοντά, γι' αυτό δεν σου κάνει έτοιμα φιλία στο Facebook και ο σκοπός είναι να σας πάρουν τα λεφτά. Τώρα κάνω μία παρέμβαση, παρένθεση εδώ πέρα για να σας διαβάσω κάποια μηνύματα που αντάλλαξα σήμερα με μία άγνωστη κυρία στο Facebook. Εντάξει, άγνωστη. Δεν την ξέρω. Πρώτη φορά μιλάμε. Λοιπόν, μου γράφει σήμερα το πρωί αυτή η φίλη. Για να δείτε και μια άλλη παγίδα που υπάρχει. Γεια σας, μου λέει. Θέλω μια συμβουλή. Ο άνδρας μου μιλάει με μια διάσημη Αγγλίδα ηθοποιό και μοντέλο. Του είπε ότι τον αγάπησε και θέλει να τον φιλοξενήσει. Του είπε να της στείλει λεφτά για να τα μαζέψει για αυτούς. Της έχει στείλει δωροκάρτες. Έχει δώσει προσωπικά στοιχεία, στοιχεία πιστωτικής κάρτας και δίπλωμα. Τι να κάνω. Επιμένει ότι είναι αυτή. Πουλάει τη μηχανή του για να στείλει λεφτά. Αυτή δεν ξέρει τι έχει. Δεν έχουν κάνει βιντεοκλήση. Δεν θέλει αυτή ούτε τηλέφωνο. Τι να κάνω. Και της γράφω σίγουρα είναι απάτη. Είναι το λεγόμενο catfishing. Όσοι μιλάτε αγγλικά μπορείτε να μπείτε στο YouTube. Να κάνετε search με το catfishing. Τη λέξη catfishing. Οι con artists και θα δείτε ένα σωρό ιστορίες. Ο Dr. Phil, αυτός ο παρουσιαστής στην Αμερική, που ήταν ψυχολόγος και έγινε παρουσιαστής τέλος πάντων, αυτός ο αμφιλεγόμενος τύπος, αλλά σε αυτό του βγάζω το καπέλο, έχει ένα σωρό επεισόδια, στο οποίο παίρνει κυρίους και κυρίες, οι οποίοι έχουν μπει στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες γνωριμιών, νομίζαν ότι μιλάνε με ένα στρατιώτη στο Ιράκ, με ένα γιατρό που είχε αποκλειστεί στη Γάζα, με μια διάσημη Αγγλίδα μοντέλο και ηθοποιό, ενώ στην ουσία μιλούσαν με ανθρώπους οι οποίοι ήταν επαγγελματίες απατεώνες σχέσεων, οι οποίοι πουλούσαν αγάπες και έρωτες για να πάρουν λεφτά. Και επειδή παρακολουθώ αυτά τα ντοκιμαντέρ για το catfishing, το τελευταίο trend δεν είναι να στέλνεις τα χρήματα μέσω αυτών των υπηρεσιών που γίνονται μεταφορές χρημάτων, όπως ξέρω εγώ, το Western Union. Τώρα το τελευταίο κόλπο για να μην αποκαλύπτεται η ταυτότητα αυτού που κάνει την απάτη είναι οι δωροκάρτες. Δεν ξέρω, στην Κύπρο νομίζω δεν έχουμε δωροκάρτες, στην Αμερική όμως έχει δωροκάρτες, gift cards, και προφανώς έχει και στην Ελλάδα για να γραφεί φίλε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στέλνεις
χρήματα. Είτε γιατί και καλά ο άλλος έχει κολλήσει σε μια ξένη χώρα και τα χρήματά του τα κρατάει η τράπεζα και με το στείλει 100 ευρώ, μετά θα πάρει τα χρήματά του και θα σου δώσει 1000 ή τέλος πάντων, και μιλάμε για ιστορίες που τους έχουν φάει 100.000 ευρώ, 200.000 ευρώ, 30.000 ευρώ, 25.000 ευρώ και πάρα πολλά τέτοια. Catfishing λέγεται. Cat είναι η γάτα, fish είναι το ψάρι, catfishing είναι ο όρος στα αγγλικά που έχει να κάνει για τους απατεώνες των σχέσεων. Στο κανάλι μας υπάρχει ένα playlist με τίτλο «Απατεώνες σχέσεων, con artists». Έχει πάνω από 20 βίντεο, δείτε το. Λοιπόν, της λέω σίγουρα είναι απάτη, catfishing λέγεται στα αγγλικά. Δες το playlist το δικό μας, το οποίο είπαμε ότι έχει τίτλο το δικό μας το playlist «con artists». Είναι απάτη αυτό, της λέω. Στο ηλεκτρονικό έγκλημα πρέπει να πάει η υπόθεση και ο άνδρας σου σηκωτός σε ψυχολόγο. Άσε τις γράφω που θα τον έδιωχνα από το σπίτι εγώ. Πόσο βλάκας και άπιστος. Σοβαρά, πόσο βλάκας είναι να πιστέψει ότι η διάσημη Αγγλίδα και ηθοποιός, η διάσημη Αγγλίδα ηθοποιός και μοντέλο θα έκανε προφίλ σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών και θα ερωτευόταν τον Έλληνα, τον κακομύρη που δεν τον ξέρει κανείς, που δεν είναι ούτε και εμφανίσιμος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και τον αγαπάει τόσο πολύ και θα τον δει και θα τον κάνει, δεν βγαίνει στο τηλέφωνο, δεν βγαίνει σε βιντεοκλήση κλπ. Δεν λέω ότι ο φίλος που έστειλε την επιστολή την αρχική είναι σε αυτή την κατάσταση, καμία σχέση. Απλώς είπαμε, κάνουμε μία παρένθεση για να μιλήσουμε για το catfishing. Της λέω, άσε που θα τον έδιωχνα από το σπίτι εγώ, της λέω, πόσο βλάκα και άπιστο. Sorry που τα λέω τσεκουράτα. Δεν μιλάει με την ηθοποιό και το μοντέλο, με απατεώνα μιλάει. Αλλά πάλι σε απατάει συναισθηματικά. Άμα είσαι παντρεμένος και μπαίνεις στο διαδίκτυο και τα φτιάχνεις με τον κάθε απατεώνα που νομίζεις ότι είναι η τάδε διάσημη ηθοποιός, τις οποίες έχουν κλέψει τις φωτογραφίες και έχουν φτιάξει προφίλ με αυτό, πάλι απατάς συναισθηματικά τη γυναίκα σου. Καλημέρα, μου λέει, έτσι είναι, αυτός επιμένει ότι αυτή είναι. Τι να κάνω, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Της λέω εγώ να τον βγάλεις έξω και να κάνεις αίτηση διαζυγίου. Θα τα ξεπουλήσει όλα στο τέλος. Ήδη μας έχει γράψει ότι πουλάει τη μηχανή του για να στείλει λεφτά στην αγάπη του. Μου λέει, πώς, μου λέει. Να, της λέω, είναι κυκλώματα αυτή. Απάτη πολύ συχνή. Δες τα βίντεο που σου έστειλα και αν θες στείλε μου λεπτομέρειες να σου κάνω βίντεο. Και μου λέει, οκ, από πού να αρχίσω. Όλα έγιναν ξαφνικά, άλλαξε η συμπεριφορά του, ήταν νευρικός, απότομος στα παιδιά και εκεί κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Άρχισε να μου λέει ότι δεν είμαι αυτή που ήθελε. Θέλει να φτιάξει τη ζωή του, αυτή τον αγαπάει και θα πάει να τη βρει. Όλα ξεκίνησαν μετά που περάσαμε κάτι δύσκολο στη ζωή μας, στην οικογένειά μας. Περνάω ένα μαρτύριο, δεν ήταν έτσι. Έγινε κακός άνθρωπος. Πριν 3 μήνες με αγαπούσε και ξαφνικά δεν με αγαπάει πια. Ούτε τα παιδιά δεν το θέλουν. Πήρα τηλέφωνο στη δίωξη, στο 1188 και μου είπαν ότι είναι απάτη. Και τη ρώτησα κι εγώ ποια είναι η ηλικία αυτού του έξυπνου πουλιού που πιάστηκε από τη μύτη. Μου απαντάει λοιπόν ότι είναι συνομήλικη με τον άντρα της, είναι και οι 2, 50 και κάτι. Και της λέω τα παιδιά έφηβοι. Της λέω είχατε προβλήματα πριν, μου λέει όχι, διαφωνίες υπήρχαν αλλά τα βρίσκαμε. Τη ρωτάω τι δουλειά κάνει, μου λέει είναι εργάτης κάπου και είμαστε μαζί 25 χρόνια. Της λέω είχε άλλες σχέσεις πριν από εσένα. Μου λέει ναι, όταν γνωριστήκαμε είχε χωρίσει πρόσφατα εφόσον έπιασε την πρώην του με άλλον. Αλλά τη ρωτάω αν είναι έμπειρος άνδρας. Μου λέει όχι, δεν είναι έμπειρος, δεν είχε πολλές σχέσεις. Όσο πιο άπειρος είναι ένας άνδρας σε μια γυναίκα, τόσο πιο επικίνδυνο είναι να πέσει στην παγίδα αυτών των απατεών. Της λέω πόσο καιρό έχει αυτή η ιστορία, σου λέει να χωρίσετε, μου λέει 3 μήνες τώρα, εγώ του είπα να χωρίσουμε, αυτός δεν θέλει διαζύγιο τώρα, όταν πάει να τη δει και τα βρούνε τότε θα δώσει διαζύγιο, ο άνθρωπος δεν πάει καλά. Και της γράφω, καθόλου καλά και είναι και βλάκας, το επισημαίνω, τον θέλεις εσύ αυτόν. Ξέρω ότι ακούγεται πολύ βαρύ να λέω είναι βλάκας, το ξέρω ότι ακούγεται πάρα πολύ βαρύ, αλλά δεν γίνεται να είσαι παντρεμένος, να έχεις την οικογένειά σου, να έχεις τα παιδιά σου, να είσαι μια χαρά με την οικογένειά σου. Και ξαφνικά να μπεις στο διαδίκτυο και να φαντασιωθείς ότι μία διάσημη Αγγλίδα, μοντέλο και ηθοποιός σε ερωτεύτηκε και σε αγάπησε εσένα που δεν... από πού και ως πού. Και να ξεπουλάς τη μηχανή σου, να της δίνεις τα στοιχεία της πιστωτικής σου κάρτας, να της στέλνεις το δίπλωμά σου, να της δίνεις πρόσβαση στην ουσία σε όλα σου τα οικονομικά δεδομένα. Για να σε εκμεταλλευτεί. Δεν είναι βλακία αυτό το πράγμα. Μου λέει είναι καλός άνθρωπος, λέει φίλοι, δεν θέλω να χαλάσω την οικογένειά μου, θέλω να τον βοηθήσω γιατί βλέπω ότι καταστρέφεται, είναι αδύναμος χαρακτήρας και φοβάμαι μην κάνει καμία τρέλα.
Και της λέω, και άμα κάνει κακό του κεφαλιού του. Δεν θα σε τρελάνει εσένα, της λέω, δεν ακούει κανένα. Μου λέει, ούτε τα παιδιά του. Και της γράφω αυτό που θέλω να το ακούσετε πάρα πολύ προσεκτικά, όσοι δυστυχώς μπορεί να εμπλέκεστε σε τέτοιες ιστορίες. Το θέμα είναι να μην σας καταστρέψει οικονομικά. Γιατί καταστρέφονται οικονομικά σπίτια, όπως καταστρέφονται από τον τζόγο, καταστρέφονται και από αυτά. Μου λέει, δεν καταλαβαίνει ότι είναι απάτη. Δεν καταλαβαίνει ότι είναι απάτη. Αυτό θα γίνει. Λέει, τη ρώτησα, έχετε κοινά χρήματα, αυτός διαχειρίζεται τα χρήματα. Μου λέει, τα χρήματα τα διαχειρίζεται αυτός. Εγώ δεν έχω πρόσβαση. Αυτός μόνο δουλεύει. Γιατί εγώ τώρα έχω προβλήματα υγείας και δεν μπορώ να εργαστώ. Της λέω, άρα πώς θα ζήσεις αν χωρίσετε. Μου λέει, έχω κάποιους φίλους που μπορούν να με βοηθήσουν μέχρι να ορθοποδήσω, θα δίνει και αυτός. Και της είπα να πάει σε δικηγόρο. Και μου λέει, αυτό θα κάνω. Λοιπόν, προσέχετε πάρα πολύ από τους απατεώνες. Δεν θα μιλήσουν ποτέ σε βιντεοκλήση, δεν θα σας δώσουν συνάντηση να συναντηθείτε από κοντά, δεν θα σας κάνουν ads στα social media και θα σας ζητούν λεφτά, 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 λεφτά. Δεν στέλνουμε λεφτά σε κανέναν που έχουμε γνωρίσει από το διαδίκτυο. Είναι άλλο πράγμα να έχεις σχέση εκ του σύνεγγης με έναν άνθρωπο, να είναι ο άνθρωπός σου και να παραστεί μια ανάγκη και να του δανείσεις 50% ευρώ να διαβεί. Και είναι άλλη ιστορία να μπει στο διαδίκτυο με έναν άγνωστο, μια άγνωστη που ισχυρίζεται πως είναι αυτός που ισχυρίζεται και να σου ζητάει χρηματικά ποσά και να τα στέλνεις. Δεν δίνουμε τους αριθμούς της κάρτας μας σε κανέναν. Δεν δίνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία σε κανέναν. Και είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Και οπωσδήποτε θα το πω, όταν είμαστε παντρεμένοι, όταν είμαστε παντρεμένες, δεν μπαίνουμε σε ιστοσελίδες γνωριμιών. Έχουμε τέρι. Σε ιστοσελίδες γνωριμιών κανονικά πρέπει να μπαίνει μόνο όποιος είναι ελεύθερος. Όμως όντως υπάρχουν και παντρεμένοι στις ιστοσελίδες γνωριμιών. Πάμε πίσω στην αρχική επιστολή. Ζήτησα από την κόρη μου να με εκπαιδεύσει στη χρήση, αλλά ακόμα δεν τα καταφέραμε αφού λείπει στο εξωτερικό. Με τη νέα επίσκεψη, μετά τις διακοπές στη ψυχολόγο μου, της ανέφερα την κουτσουλιά που έκανα και γελούσαμε με το πάθημά μου. Θα συνεχίσουμε να το μιλάμε στις επόμενες συναντήσεις. Θέλω όμως και τη δική σου επέμβαση. Η θέση σου και η απόψη σου. Τα βιβλία σου που διάβασα και η σχεδόν καθημερινή επαφή μαζί σου μέσω των vlogs με έχει διευρύνει αφάνταστα και σε ευχαριστώ για τούτο. Να είσαι καλά. Το ερώτημα. Τελικά εμείς, οι διαγνωσμένοι, εντός εισαγωγικών, οι ψυχοεκπαιδευόμενοι της τρίτης ηλικίας, που έχουμε ακόμα την ανάγκη να είμαστε κοινωνικοί. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να είναι κοινωνικοί και συντροφικοί και ερωτικοί. Δεν έχει σχέση ηλικία. Που ναι, το παραδέχουμε, νιώθουμε το χρόνο να τρέχει και να μας προσπερνά. Πώς γνωρίζουμε διαθέσιμους ανθρώπους? Κάνοντας καμάκι στο δρόμο ή τι? Πώς μπορώ να έχω ένα βιογραφικό μπροστά μου για να ξέρω τουλάχιστον με ποιον έχω να κάνω? Γράφω, αλλά πάλι πελάγωσα. Tinder or no Tinder? This is the question. Σε ευχαριστώ για όλα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο ο οποίος έχει στείλει αυτή την επιστολή. Γιατί μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε, γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει, τώρα ξεκινάει το βίντεο, ενώ τώρα ξεκινάει το ζουμί του βίντεο, να κάνουμε αυτό το βίντεο για το πώς μπορούμε να πάρουμε βιογραφικά για να επιλέξουμε υποψηφίους για σχέση, να κάνουμε αυτό το λεγόμενο short list και μετά τις συνεντεύξεις. Κάντε καφέ. Κάντε καφέ. Κάνατε καφέ. Σας έδειξα το φλιντζάνι που πήρα τον προηγούμενο καφέ. Τώρα αυτός είναι ο καινούριος. Σε ένα φλιντζάνι που χρησιμοποιώ για πρώτη φορά, μου το έχει φέρει ο Βάσος από την Αμερική. Ξέρει ποιος είναι ο Βάσος. Είναι ένας Κύπριος που διαπρέπει στη Νέα Υόρκη. Και είμαστε φίλοι. Και ήρθε το καλοκαίρι διακοπή στην Κύπρο και μου φέρει αυτό το φλιντζάνι. Ευχαριστώ πολύ, Βάσο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι η πρώτη φορά που πίνω καφέ από αυτό το φλιντζάνι. Λοιπόν, πώς χρησιμοποιούμε αυτή την έξυπνη ιδέα που είχε ο φίλος που μας έστειλε την επιστολή? Πώς χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των συνεντεύξεων για πρόσληψη υπαλλήλου στην ερωτική μας ζωή και διαμέσου των dating sites, των ιστοσελίδων, ιστοτόπων γνωριμιών. Λοιπόν, καταρχάς δεν μπαίνουμε στα sites εκείνα στο οποία πληρώνεις για να συνομιλήσεις. Υπάρχουν τέτοια sites. Δεν τα ξέρω ποια είναι. Τώρα είδα από την επιστολή του φίλου αυτό το site με τον τίτλο More Dates. Δεν μπαίνουμε κάτι τέτοιο. Θα σας μιλήσω για τα site που γνωρίζω εγώ και που τα έχω χρησιμοποιήσει και πρόσφατα και ξέρω πώς λειτουργούν. Υπάρχει το Tinder, το Facebook Dates, σας λέω αυτά που ξέρω,
το Bumble και υπάρχει και το Badoo. Στο Badoo δεν έχω μπει πρόσφατα, είχα μπει παλιά. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτά τα sites? Σε αυτά τα sites μπορείς να δημιουργήσεις προφίλ δωρεάν. Εάν δημιουργήσεις προφίλ δωρεάν, μπορείς να συνομιλήσεις μόνο με αυτούς που θα σου πατήσουν like. Σε αυτά τα προφίλ, σε αυτά τα τέσσερα sites που σας είπα, το Tinder, το Facebook Date, το Bumble και το Badoo, έχει και άλλα παρόμοια, αυτά γνωρίζω και έχεις και αυτά θα μιλήσω, μπαίνεις μέσα, κάνεις το προφίλ σου, βάζεις φωτογραφίες, βάζεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, βάζεις πληροφορίες, βάζεις τα ενδιαφέροντα σου και τι ακριβώς ψάχνεις, αν θα φτιάξεις ένα ολοκληρωμένο προφίλ. Έχει πολλούς που μπαίνουν μέσα και βάζουν ψεύτικη φωτογραφία, δεν γράφουν πληροφορίες κλπ. Κλπ. Λοιπόν, πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς για να πάρουμε βιογραφικά, όπως λέει ο φίλος, το χρησιμοποιώ αυτή τη μεταφορά, να τα εξετάσουμε τα βιογραφικά, να εξεταστεί και το δικό μας βιογραφικό από την άλλη πλευρά, να φτάσουμε σε ένα shortlist και να κάνουμε και κάποιες συνεντεύξεις που ίσως συναντήσουμε έναν κατάλληλο άνθρωπο για να δημιουργήσουμε μια σχέση. Λοιπόν, εμένα η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι ντροπή κάποιος να κάνει προφίλ σε αυτές τις ιστοσελίδες με το όνομά του. Και είναι καλύτερα να κάνει προφίλ με το όνομά του και τις πραγματικές του πληροφορίες. Όταν λέω πραγματικές πληροφορίες εννοώ το όνομά του, την ηλικία του, αυτά εννοώ. Πρόσφατες φωτογραφίες, δεν εννοώ να γράφεις «Γεια σας, είμαι η Θέκλα Πετρίδου». Ο αριθμός του λογαριασμού μου είναι αυτός, ο αριθμός στην κάρτα μου είναι αυτός, το PIN στην κάρτα μου είναι αυτό και ληστέψτε με. Το όνομά μας, πρόσφατες φωτογραφίες μας, όχι φωτογραφίες πριν 100 χρόνια, πρόσφατες. Βάζουμε τις πληροφορίες μας, για παράδειγμα, αν είμαστε καπνιστές ή μη καπνιστές, αν είμαστε pet friendly ή όχι. Κάποια από αυτά σου ζητάνε να ορίσεις τι ψάχνεις, αν ψάχνεις για μια φιλία ή αν ψάχνεις για μια ερωτική σχέση ή αν ψάχνεις για μια σοβαρή σχέση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άρα, προτού να φτιάξουμε αυτό το προφίλ μας σε αυτές τις ιστοσελίδες γνωριμίων, πρέπει να καθίσουμε κάτω και να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Τι ακριβώς ψάχνουμε. Πρέπει να ξέρεις τι ψάχνεις για να μπορέσεις να το βρεις. Άρα, παίρνουμε ένα στυλό και μια κόλλα χαρτί ή ένα τετράδιο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να καταγράφουμε τις σκέψεις μας, τα συναισθήματα μας. Πάντα θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ένα τετράδιο. Θα σας δείξω τώρα εδώ πέρα ένα τετράδιο. Ένα από τα πολλά τετράδια που έχω εγώ. Αυτό είναι ένα τετράδιο που έχω από τον καιρό που ήμουν μαθήτρια. Και είναι γεμάτο πλέον. Είναι γεμάτο, αλλά το έχω για ενθύμιο. Άρα έχουμε ένα τετράδιο, εγώ έχω αυτό, έχω κι άλλα, στο οποίο γράφουμε. Και σας έχω πει ότι καθημερινά μπορούμε να γράφουμε τις σκέψεις μας, τα συναισθήματα μας, τους φόβους μας. Κοιτάξτε πώς διατηρήθηκε αυτό το τετράδιο για 30 χρόνια. Wow. 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 Είναι αυτό το κρατάω γιατί είναι δύο εαυτοί. Είναι ο εαυτός μου από τα 18 μέχρι τα 26 και από τα 26 μέχρι τα 28. Άρα έχει μέσα καταγεγραμμένη την επανάστασή. Λοιπόν, παίρνουμε κάτω ένα τετράδιο, ένα στυλό και γράφουμε τι ακριβώς θέλουμε. Τι θέλουμε στη ζωή μας τώρα. Πρώτα γράφουμε τι είμαστε ικανοί και διαθέσιμοι να προσφέρουμε. Είμαστε ικανοί και διαθέσιμοι να προσφέρουμε μία σχέση ερωτική στην οποία να υπάρχει δέσμευση. Είμαστε ικανοί και διαθέσιμοι να προσφέρουμε μονογαμικότητα σε μια σχέση, σε μια γνωριμία. Θέλουμε κάποιον ή κάποιαν με τον οποίο να κάνουμε μια σχέση περιστασιακή. Ψάχνουμε απλώς κάποιον για να κάνουμε σεξ. Είναι ξεκάθαρο να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε. Γιατί πολλοί λένε, εγώ θέλω να κάνω μια σοβαρή σχέση. Ενώ μέσα στο μυαλό τους έχουν, εγώ θέλω να μπω στην ιστοσελίδα γνωριμιών και να καυλαντήσω. Ή κάποιοι μπαίνουν στις ιστοσελίδες γνωριμιών και μπαίνουν γιατί βαριούνται, γιατί έχουν πολλά προβλήματα στη ζωή τους, ή γιατί δεν τους ξέρουν που τους πάντα, δεν ξέρουν που τους πάντα τέσσερα και μπαίνουν σε αυτές τις ιστοσελίδες γνωριμιών για πάρλα, για κουβέντα. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε εμείς. Εφόσον ο κύριος που με ρωτά είναι ένας κύριος ψυχοεκπαιδευόμενος και ψυχοθεραπευόμενος,
και εσείς που παρακολουθείτε το βίντεο εδώ στο κανάλι βρίσκεστε σε παρόμοια συνθήκη. Άρα είμαστε σε θέση να ξέρουμε τι θέλουμε. Αν δεν ξέρουμε τι θέλουμε, το συζητούμε στη ψυχοθεραπεία μας. Τι ακριβώς θέλουμε. Άμα δεν ξέρεις τι θέλεις, στέλνεις μηνύματα διφορούμενα προς τα έξω και στις συνομιλίες που θα έχεις και στις συνεντεύξεις που θα έχεις και θα γίνουν όλα μία επαφή. Άρα, ποιος είμαι και τι θέλω. Για παράδειγμα, είμαι ένας άντρας 66 ετών, έχω αυτή την εξωτερική εμφάνιση που βλέπετε στις φωτογραφίες μου, οι οποίες είναι πρόσφατες. Υπήρξα παντρεμένος στο παρελθόν και χώρισα. Μετά από το διαζύγιο μου έχω κάνει ψυχοθεραπεία και συνεχίζω να κάνω ψυχοθεραπεία γιατί θέλω να βρω τον εαυτό μου. Είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνω την πνευματικότητα, που ψάχνω την εξέλιξη, την δική μου προσωπική εξέλιξη και των άλλων. Έχω αυτά τα ενδιαφέροντα. Ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου? Πώς περνάς το χρόνο σου? Τι απόψεις έχεις για τη ζωή και για τις σχέσεις και τι ακριβώς ψάχνεις? Ψάχνεις μία φιλία? Ψάχνεις μία περιστασιακή ευκαιριακή σχέση? Ψάχνεις έναν σύντροφο που αν τα βρείτε να γίνει σύντροφος ζωής? Τι είσαι διατεθειμένος να προσφέρεις στη σχέση αυτή? Από ψυχικής, πνευματικής, συναισθηματικής και πρακτικής απόψεως. Μπορείς να έχεις συγκατοίκηση ή δεν θες τη συγκατοίκηση? Θες έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι σε αυτή την ηλικία, σε αυτή την ηλικία ή σε αυτή την ηλικία? Θα σε ενοχλούσε να γνωρίσεις μια κοπέλα που να είναι μεγαλύτερη σου? Θα σε ενοχλούσε μια κοπέλα να είναι μικρότερη σου? Ψάχνεις έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει κάνει επίσης ψυχοθεραπεία και επίσης να ψυχοεκπαιδεύεται και να διαβάζει βιβλία ψυχολογίας, φιλοσοφίας κτλ? Τι ψάχνεις? Τι θέλεις? Πολύ σημαντικό αυτό. Σημειώνω ότι ο φίλος στην επιστολή του έγραψε ότι χώρισα, έκανα 2 χρόνια και συνεχίζω και κάνω τακτικότατη ψυχοθεραπεία 1 φορά τη βδομάδα, κάνω ψυχοεκπαίδευση και τώρα, 2 χρόνια μετά, είμαι έτοιμος να ψάξω να βρω γυναίκα. Όχι είμαι παντρεμένος μέσα στο σπίτι με τη γυναίκα μου και της είπα 2 φορές να χωρίσουμε και μπαίνω στην ιστοσελίδα και κάνω προφίλ για να βρω γυναίκα. Ούτε είμαι στα χωρίσματα και γίνεται ο χαμός στη ζωή μου και κατασκοτωνόμαστε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Επίσης, εγώ που θέλω γυναίκα, εγώ που θέλω άντρα, είμαι σε θέση ψυχολογικά, φυσικά, σωματικά, με όλους τους τρόπους να είμαι ένας άνθρωπος λειτουργικός. Για παράδειγμα, έχω κατάθλιψη και δεν πάω στο ψυχολόγο και δεν κάνω ψυχοθεραπεία και δεν παίρνω αντικαταθλιπτικά. Πώς θα μπορώ να λειτουργήσω σε μια σχέση? Ή έχω βιώσει πράγματα στο παρελθόν, προβλήματα με παρελθοντικές σχέσεις, προβλήματα με το γάμο μου ή τους γάμους μου. Τα έχω καταλάβει αυτά τα προβλήματα γιατί υπήρξαν. Έχω κάνει δουλειά με τον εαυτό μου ώστε να μπορέσω να ξεπεράσω εκείνη τη λειτουργικότητα που είχα στο παρελθόν, π.χ. αν ήμουν συνεξαρτώμενος στο παρελθόν, ώστε να μην είμαι και στο παρόν και στο μέλλον. Άρα ένας ψυχοεκπαιδευόμενος και ψυχοθεραπευόμενος άνθρωπος θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να το γράψει αυτό στο προφίλ του. Ότι είμαι ένας άνθρωπος που ενδιαφέρομαι για την προσωπική εξέλιξη και για την ψυχολογική μου ανάπτυξη και γι' αυτό το λόγο κάνω τακτικά ψυχοθεραπεία και παρακολουθώ βίντεο ψυχοεκπαίδευσης και διαβάζω ψυχοεκπαιδευτικά και ψυχολογικά βιβλία. Και ψάχνω έναν άνθρωπο με παρόμοια ενδιαφέροντα. Άμα το γράψεις αυτό, είσαι ξεκάθαρος. Οπότε ακόμη και θα σου μιλήσουν και θα κάνουν μάτσο μαζί σου γυναίκες οι οποίες δεν έχουν τέτοια ενδιαφέροντα, εφόσον μπαίνεις στην ιστοσελίδα και δίνεις το στίγμα σου, εάν κάποια γυναίκα δεν έχει τέτοια ενδιαφέροντα, αλλά παρόλα αυτά σε πλησιάζει για άλλους λόγους, θα μπορείς να τις κάνεις, να τις θέσεις ξανά αυτά τα ζητήματα στις συνεντεύξεις που θα κάνεις και να τα ξεκαθαρίσετε. Άρα κάνουμε ένα προφίλ με όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες. Ξαναλέω, όχι της πιστωτικής μας κάρτας, όχι του τραπεζικού μας λογαριασμού, όχι της ταυτότητας μας ή του διαβατηρίου μας ή της φορολογικής μας δήλωσης ή του ΙΚΑ μας, δεν ξέρω εγώ τι.
προσωπικές πληροφορίες που έχουν να κάνουν με εμάς. Ποιος είμαι, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, τι είδους άνθρωπος είμαι και τι ακριβώς ψάχνω. Εγώ όταν είχα κάνει προφίλ παλιότερα, πριν δύο μήνες, τι είχα γράψει. Έγραψα ότι είμαι μια γυναίκα 47 χρονών, ότι είμαι διαζευγμένη με παιδιά ενήλικα, τα οποία δεν ζουν μαζί μου, ότι ζω με το σκύλο μου, ότι είμαι σε μια φάση στη ζωή μου που θεωρώ ότι έχω αρκετά καλή σχέση με τον εαυτό μου, ώστε να μπορώ να δημιουργήσω και υγιή σχέση με έναν άλλον άνθρωπο και με ενδιαφέρει το φλερτ και το dating και αν ταιριάξουμε με κάποιον άνθρωπο στα ενδιαφέροντα μας, στις απόψεις μας για τη ζωή, στις απόψεις μας για τις σχέσεις, αν υπάρχει έλξη, αν τα βρούμε, είμαι διαθέσιμη για μια συντροφική σχέση η οποία να γίνει με αργά αλλά σταθερά βήματα. Δηλαδή δεν συγκατοικούμε από την πρώτη εβδομάδα, ούτε το κάνουμε από την πρώτη μέρα, κουτουλουπού, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Κάτι τέτοιο είχα γράψει εγώ θυμάμαι. Παρ' όλα αυτά, μου έκαναν και match προφίλ τα οποία ήταν μαντρεμένοι, οι οποίοι μπήκαν στο Tinder, στο Minder που μπήκαν για να κάνουν συζητήσεις. Και ρωτούσα, πόσο χρόνο είσαι. Γιατί πολλές φορές κάποιος λέει μια ηλικία και δεν είναι αυτή η ηλικία. Ποια είναι η κατάστασή σου οικογενειακή, είσαι ελεύθερος, είσαι παντρεμένος, είσαι διαζευγμένος, είσαι σε διάσταση, ζεις στο ίδιο σπίτι, δεν ζεις, τι ακριβώς ψάχνεις. Στο ερώτημα τι ακριβώς ψάχνεις, οι περισσότεροι που μπαίνουν μέσα και δεν ξέρουν τι θέλουν, όπου βγει, φίλοι και βλέπουμε και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι να γράψουμε τις πληροφορίες μας με ακρίβεια, να έχουμε πρόσφατες φωτογραφίες και όταν κάνουμε swipe, όταν βλέπουμε τα προφίλ, να πατάμε καρδούλα, να κάνουμε swipe right σε προφίλ τα οποία έχουν επίσης ακριβείς πληροφορίες. Δεν είναι πολλά αυτά τα προφίλ. Είναι λίγα. Είναι λίγα τα προφίλ. Στους άνδρες, δεν ξέρω στις γυναίκες τι γίνεται, γιατί δεν έχω ψάξει γυναίκες. Είναι λίγα τα προφίλ τα οποία έχουν μέσα βιογραφικό. Με αυτή την έννοια. Κάνουμε εμείς το βιογραφικό μας και προσπαθούμε να κάνουμε match με προφίλ τα οποία έχουν επίσης ξεκάθαρες πληροφορίες, πρόσφατες φωτογραφίες, αυτό θα το δεις μετά αν οι φωτογραφίες είναι πρόσφατες, και που ξέρουν τι θέλουν και αυτό που θέλουν συμπίπτει με αυτό που θες και εσύ. Και έτσι, με το να βλέπουμε τα προφίλ και να βάζουμε καρδιά, να βάζουμε χ, να κάνουμε swipe right που είναι καρδιά, swipe left που είναι το χ, φτάνουμε σε, κάνουμε μια διαδικασία πρώτου ξεδιαλέγματος. Όταν γίνει το match, στο Tinder, στο Facebook date και στο Badoo, μπορεί να μιλήσει, στον Badoo έχει πολύ καιρό να πω, νομίζω σε εξακολουθεί να είναι έτσι, να μιλήσει όποιος θέλει πρώτος. Εάν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τις συνεντεύξεις που είπαμε, δεν είναι κακό να μιλήσουμε πρώτοι, έστω και αν είμαστε γυναίκες. Γιατί πολύ συχνά υπάρχει η άποψη ότι πρέπει να μιλήσει ο άνδρας πρώτος. Εγώ θεωρώ ότι και η γυναίκα μπορεί να μιλήσει πρώτη. Και ξεκινούμε τη συζήτηση καλησπέρα, χαίρετε, ας πούμε. Πώς είστε. Και ανοίγει μια συζήτηση. Από την πρώτη συζήτηση, τι κάνουμε. Προσπαθούμε να εξακριβώσουμε αν ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλούμε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, τουλάχιστον στο γραπτό λόγο, μας φαίνεται ενδιαφέρον και αληθινός. Μπορεί να κάνουμε και λάθος, μπορεί να κάνουμε και σωστή κρίση. Η συνομιλία είναι καλό να μην διαρκέσει πολύ, η συνομιλία από την εφαρμογή, και σύντομα να ζητήσουμε βίντεο κλήση από την εφαρμογή. Γιατί οι πολλές εφαρμογές προσφέρουν τη δυνατότητα της βίντεο κλήσης. Οπότε βλέποντας τον άλλον, μπορείς να δεις αρκετά πράγματα, μπορείς να δεις αν οι φωτογραφίες του είναι πρόσφατες, αν είναι αυτός ή αν είναι αυτή που πραγματικά λέει πως είναι. Να πιάσεις έτσι λίγο τα vibes του ανθρώπου, την ενέργεια του, τις δονήσεις του. Δεν είναι το ίδιο με το να συναντήσεις από κοντά, αλλά στη βιντεοκλήση βλέπεις πολύ περισσότερα πράγματα παρά στα γραπτά μηνύματα ή στην τηλεφωνική κλήση. Κάνεις βιντεοκλήση από την εφαρμογή και αν από τη βιντεοκλήση υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, τότε ζητάς το τηλέφωνο του άλλου προσώπου και δίνεις και το δικό σου τηλέφωνο ώστε να μιλήσετε και τηλεφωνικά και να μιλήσετε και από βιντεοκλήση από άλλες εφαρμογές όπως το Viber ή το WhatsApp ή το Messenger του Facebook ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν θα πάθουμε τίποτα αν δώσουμε το τηλέφωνο μας. Εφόσον είμαστε ξεκαθαρισμένοι και ξέρουμε τι θέλουμε και είμαστε single, είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, διαθέσιμοι και δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε.
δεν σημαίνει πως αν δώσουμε το τηλέφωνο μας σε κάποιον, του δίνουμε και πρόσβαση στην οικία μας και πρόσβαση στο σώμα μας, πρόσβαση στην καρδιά μας και στη ψυχή μας. Εμείς αποφασίζουμε και εκείνος αποφασίζει. Πρέπει να θυμόμαστε ότι takes two to tango. Χρειάζονται δυο για να δουλέψουν ταγκό. Άρα δεν φτάνει να μας αρέσει μόνο εμάς, πρέπει να το αρέσουμε και εμείς. Ή δεν φτάνει να μας αρέσει μόνο να αρέσουμε μόνο εμείς τον άλλον, πρέπει να μας αρέσει και εμάς. Και κάνουμε την πρώτη συνάντηση όσο πιο νωρίς γίνεται. Για να μην προλάβουμε να ερωτευτούμε από τα μηνύματα, από τα τηλεφωνήματα και τις βιντεοκλήσεις. Και όταν συναντήσουμε τον άλλον από κοντά, να απογοητευτούμε ή να έχουμε ήδη ερωτευτεί κάποιον που από κοντά θα δείξει κάποιες κόκκινες σημαίες, αλλά ήδη επειδή είμαστε ερωτευμένοι θα κάνουμε προσαρμογή στον έρωτά μας. Προσοχή, γιατί όντως μπορεί να ερωτευτούμε από τα μηνύματα, μπορεί να ερωτευτούμε από τα τηλεφωνήματα, μπορούμε να ερωτευτούμε από τις ερωτικές σχέσεις. Γιατί όλα ξεκινάνε από το μυαλό. Δεν είναι άγγελο να συναντηθείς από κοντά για να ερωτευτείς. Να ερωτευτείς, το λέω να ερωτευτείς, ενώ να έχεις, να φατσιθείς που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, να έχεις ένα crush που λένε στα αγγλικά, να αποκτήσεις μια καψούρα, ένα ενδιαφέρον, ένα ερωτικό ενδιαφέρον, να ενθουσιαστείς με κάποιον ερωτικά. Στην πρώτη συνάντηση δεν κάνουμε σεξ. Στην πρώτη συνάντηση δεν συναντιόμαστε σε ιδιωτικά αυτοκίνητα, σε ιδιωτικά σπίτια κλπ. Συναντιόμαστε σε ένα δημόσιο χώρο, κατά προτίμηση μια κεντρική καφετέρια, ένα κεντρικό εστιατόριο, για να είμαστε ασφαλείς και για να δούμε αν το άλλο το πρόσωπο είναι όντως ελεύθερο και διαθέσιμο. Γιατί κάποιος που δεν είναι ελεύθερος και διαθέσιμος δεν θα έρθει σε μια κεντρική καφετέρια, σε ένα κεντρικό εστιατόριο να καθίσει. Θα το αποφύγει! Γιατί κινδυνεύει να δουν, να τον δουν ή να την δουν ότι είναι έξω σε ραντεβού, ενώ είναι παντρεμένος, ενώ είναι παντρεμένη, ενώ είναι αραβωνιασμένος, αραβωνιασμένη, ενώ συγκατοικεί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οι πρώτες συναντήσεις καλό είναι να μην γίνονται ερωτικές. Να μην προχωρούμε νωρίς στο σεξ. Γιατί όταν προχωρήσουμε νωρίς στο σεξ, τότε συνδεόμαστε και συναισθηματικά. Η έκρηση οκυτοκίνης από τον εγκέφαλο και η οικειότητα που δημιουργείται από την ερωτική σεξουαλική επαφή μας θολώνει το μυαλό και μας θολώνει την κρίση. Στις πρώτες συναντήσεις, αυτό που προσπαθούμε να καταλάβουμε είναι αν αυτός ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας μας κάνει, μας αρέσει, τον θαυμάζουμε, τον εκτιμούμε, αν υπάρχει ερωτική έλξη και καταλαβαίνεις αν υπάρχει ερωτική έλξη μόνο με το πώς νιώθεις όταν βρίσκεσαι κοντά, αν κάθεσαι, ξέρω εγώ, στη διπλανή καρέκλα, αν κάθεσαι απέναντι σε ένα τραπέζι καφετέρια, ή και μόνο να σου αγγίξει το χέρι και να τούτη ή σε αγγίξει το χέρι, πάλι νιώθεις αν υπάρχει έλξη. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε για να δούμε αν υπάρχει έλξη, ή να φιληθούμε για να δούμε αν υπάρχει έλξη. Καταλαβαίνουμε αν υπάρχει έλξη από την πλευρά μας τουλάχιστον. Και από τη συνεκτουσύνεγγυς συνάντηση. Και όταν βρεθούμε για πρώτη φορά από κοντά. Στις πρώτες συναντήσεις μιλάμε και για τον εαυτό μας και λέμε την αλήθεια μας, αλλά ρωτάμε και τον άλλον και ενδιαφερόμαστε να μάθουμε για τον άλλον πράγματα και κάνουμε ερωτήσεις και δεν πειράζει αν αυτές οι ερωτήσεις φαίνονται αδιάκριτες. Αν πάμε σε ένα πρώτο ραντεβού και ρωτήσουμε πράγματα, κάποιον άνθρωπο μας λέει: είναι αδιάκριτες οι ερωτήσεις που μου κάνεις και δεν θέλω να απαντήσω αυτό που μου κάνεις, ούτε αυτό μας λέει κάτι για τον άνθρωπο εκείνο. Εννοείται ότι οι ερωτήσεις που ρωτάμε έχουν σχέση με τη διαθεσιμότητα του άλλου προσώπου, έχουν σχέση με τις απόψεις του για τις σχέσεις και τη ζωή, τις αρχές και τις αξίες του. Έχουμε τέτοια βίντεο στο οποίο λέμε για τις ερωτήσεις που κάνουμε στα πρώτα ραντεβού. Και εάν δεν κάνουμε σεξ στα πρώτα ραντεβού, τότε μπορούμε να βγούμε πρώτα ραντεβού με πολλούς ανθρώπους και να επιλέξουμε από εκείνους τους ανθρώπους που θα βγούμε πρώτα ραντεβού και μας αρέσουν περισσότερο, άρα να τους κάνουμε shortlist, και από εκείνους που μας αρέσουν περισσότερο θα επιλέξουμε εκείνους που τους αρέσουμε κι εμείς. Καταλάβατε τι εννοώ. Όπως πάει η διαδικασία με τη συνέντευξη. Αλλά τι γίνεται στην περίπτωση των ιστοσελίδων γνωριμιών και στην περίπτωση του διαδικτυακού φλερτ και του αυτοπροξενιού που γίνεται μέσα από το διαδίκτυο, δεν είναι ένας που θα πάει να βρει, ένας υποψήφιος για δουλειά που θέλει οπωσδήποτε να βρει δουλειά και ένας εργοδότης που έχει να διαλέξει από 20 υποψηφίους που θέλουν οπωσδήποτε να βρουν δουλειά. Δεν είναι έτσι. Είναι και οι δύο υποψήφοι. Και είναι και οι δύο εργοδότες. Άρα γίνεται πιο πολύπλοκο το ζήτημα. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο να επιλέξουμε εμείς, πρέπει να μας επιλέξουν. Και επίσης δεν φτάνει μόνο να μας επιλέξουν, πρέπει να επιλέξουμε κιόλας. Άρα καταλαβαίνετε ότι με στατιστικές πιθανότητες είναι πολύ σπάνιο
να βρεις γρήγορα και σύντομα τον άνθρωπο με τον οποίο υπάρξει ένα αρμονικό τέριασμα. Άρα θα πρέπει να οπλιστείς με πολύ υπομονή και να διαθέσεις χρόνο και ενέργεια, ούτως ώστε να συνομιλήσεις με περισσότερους ανθρώπους, να κάνεις συζητήσεις ουσιαστικές, όχι συζητήσεις, «Α, τι νέα, καλά, εσύ, μια χαρά, πήγαμε σε θάλασσα, α, και εμείς στο βουνό». Δεν είναι ουσιαστικές συζητήσεις αυτές. Συζητήσεις που δεν χρειάζεται να σας πω τώρα ποιες είναι, καταλαβαίνετε. Ρωτήστε όσα θέλετε να ρωτήσετε, πείτε όσα θέλετε να πείτε. Εκφράστε τις απορίες σας, εκφράστε τις απόψεις σας. Είναι εξαιρετική ευκαιρία που μας δίνεται μέσα από, από τα πρώτα ραντεβού που γίνονται από τέτοιους χώρους, που είναι χώροι που απριόρι εκ των προτέρων μπαίνουν και οι δύο για να βρουν σύντροφο, μας δίνει μια καταπληκτική συνθήκη στην οποία δικαιούμαι να ρωτήσω τον άλλο τι καπνό φουμάρει, επειδή ακριβώς μου έχει πατήσει like, και δικαιούται και ο άλλος να ρωτήσει τι καπνό φουμάρω, επειδή ακριβώς το έχω πατήσει like. Ενώ στην κανονική ζωή, που συναντάμε κάποιον, ξέρω εγώ, σε ένα κοινωνικό event ή που συναντάμε κάποιον σε μια παρέα, μπορεί να μην ξέρουμε καν αν ενδιαφέρεται ο άλλος. Και να βγούμε και ένα και δύο και τρία ραντεβού και να μην ξέρουμε αν είναι ραντεβού ή αν είναι φιλικό ή οτιδήποτε. Ενώ όποτε στο σωλήτης γνωριμίων μας έχουμε αυτό το προνόμιο, που το έχει και ο άλλος φυσικά, να πούμε εφόσον ρε φίλε γαμπρίζεις, εφόσον βρε φίλοι, πώς θα το λέγαμε τη γυναίκα του να γαμπρίζει, εφόσον έχει βγει στο μεϊντάνι, πάντα, πες μου, και είσαι, τι θέλεις, σε ποια φάση είσαι, πες μου πράγματα για σένα, θέλω να μάθω, να σου πω κι εγώ, για την χαρακτήρα σου, για την προσωπικότητα σου, για την ιστορία σου, όχι λεπτομερείς ιστορίες για το τι κάναμε στη ζωή μας τα πάντα όλα, αλλά τα βασικά πράγματα. Και τι έχουμε μάθει μέσα από τις παρελθοντικές σχέσεις μας. Πώς είναι οι σχέσεις μας με τον εαυτό μας. Λοιπόν, άρα, δεν κάνουμε σεξ από την αρχή. Περιμένουμε να σιγουρευτούμε όσο δυνατόν περισσότερο ότι είναι κατάλληλος αυτός ο σύντροφος. Και το άλλο που το έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, αν φτάσουμε και κάνουμε σεξ και εκ των υστέρων καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μας κάνει, τότε πρέπει να έχουμε το θάρρος να το πούμε και να αποχωρήσουμε. Γιατί προσέξτε, για να είστε εδώ σε αυτό το κανάλι και να ψυχοεκπαιδεύεστε και να ψυχοθεραπεύεστε, σημαίνει ότι έχουμε, και για να είμαστε εδώ σε αυτό το κανάλι και να ψυχοεκπαιδευόμαστε και να ψυχοθεραπευόμαστε όλοι, σημαίνει ότι στο παρελθόν το έχουμε κάνει σκατά. Και σκεφτείτε τις φορές που τα έχουμε κάνει σκατά, ότι από την αρχή κάτι μας έλεγε ότι πάει χ, αλλά εμείς επιμέναμε για να βγάλουμε τον εαυτό μας σωστό, ότι όντως αυτός είναι ο πρίγκιπας που ερωτευτήκαμε, είναι πριγκιπικός, και η πριγκίπισσα που ερωτευτήκαμε είναι πριγκιπική. Όχι, όχι, όχι. Στο playlist αυτό που το πώς διαχειρίζουμε μια νέα γνωριμία, ψάξτε σε αυτό το playlist που είναι για αυτό το βίντεο, υπάρχουν και άλλα βίντεο τα οποία είναι παρόμοια και λένε πράγματα για το πρώτο και για το δεύτερο ραντεβού. Λοιπόν, όταν ξεκινήσει η σχέση, ξεκαθαρίζουν ότι τώρα ξεκινάμε μια σχέση. Τώρα, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι άμα ξεκινήσει μια σχέση, είτε έχουμε γνωριστεί στο Tinder, είτε στον Παντού, είτε στο Facebook Date, ή οπουδήποτε αλλού, στον Bumble. Στον Bumble λέω, στον Bumble ξέχασα να σας πω ότι είναι women friendly app, είναι μια εφαρμογή που είναι φιλική προς τις γυναίκες και πρέπει να μιλήσει πρώτη γυναίκα στον Bumble. Στον Bumble πρέπει να μιλήσει πρώτη γυναίκα. Οπότε αν είστε γυναίκα και κάνετε match με έναν άντρα, πρέπει να περιμένετε να σας μιλήσει πρώτα η γυναίκα. Και αν είστε γυναίκα και έχετε κάνει match με έναν άντρα, πρέπει να μιλήσετε πρώτα εσείς, όχι να περιμένετε να σας μιλήσει ο άντρας. Αν δεν μιλήσετε εσείς, δεν μπορεί να μιλήσει ο άντρας. Α, και για τις πληρωμές. Και στον Bumble και στον Παντού και στο Tinder, δεν ξέρω, στο Facebook Date, μπορείς να πληρώσεις κάποια χρήματα, όχι για να στέλνεις μηνύματα, αλλά για να δεις, για παράδειγμα, στο Tinder μπορείς να δεις ποιοι σου έχουν πατήσει like, ώστε να πατήσεις σε κάποιους από αυτούς επίσης like. Ή αν πληρώσεις λίγα παραπάνω χρήματα, μπορεί να σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις, να πας να ξαναδείς ανθρώπους που είχες απορρίψει στο παρελθόν και τέτοια. Δεν είναι απαραίτητο να πληρώσει κάποιος για να τα χρησιμοποιήσει. Εγώ θεωρώ όμως ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στη φάση που είναι ο φίλος, δεν είναι κακό να πληρώσει, αλλά να πληρώσεις για ένα μήνα και να φροντίσεις να μην είναι επαναλαμβανόμενη πληρωμή, δηλαδή να πας στις ρυθμίσεις του κινητού σου μετά που θα πληρώσεις για ένα μήνα, να ακυρώσεις τη συνδρομή που να δικαιούσε να έχεις πρόσβαση για αυτήν, σε αυτήν για ένα μήνα, αλλά να μην σε ξαναχρεώσει η πιστωτική σου, για παράδειγμα, μην ξαναχρεώσουν την πιστωτική σου κάρτα, για παράδειγμα, τον επόμενο μήνα, εκτός και αν το θελήσεις εσύ.
Δεν είναι κακό να επενδύσει, ξέρω εγώ πόσα είναι. Νομίζω είναι από 15 μέχρι 30-40 ευρώ για ένα μήνα. Για να έχει αυτέ τι περισσότερε διευκολύνσει, δηλαδή να μπαίνει μπροστά του προφίλ σου, να βλέπει ποιο σου έχει πατήσει like και να κοιτάει από αυτού κλπ. Λοιπόν, και εφόσον θέλουμε να κάνουμε μία υγιή σχέση, μία ολοκληρωμένη σχέση, μία σχέση που να έχει στόχο τη συντροφικότητα και την υγιή συνδεσιμότητα, είναι καλό να ξεκαθαρίσουμε ότι εφόσον ξεκινάμε, σβήνουμε και οι δύο οποιαδήποτε προφίλ είχαμε στις ιστοσελίδες γνωριμιών. Θεωρώ ότι αν θέλουμε να κάνουμε μία σχέση-σχέση και όχι σχεδόν σχέση και αρπακόλα και άλλα... αλλά κέφα και δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγεται, το ξεκαθαρίσουμε ότι σβήνουμε και οι δυο και το προφίλ στο οποίο γνωριστήκαμε και τυχόν άλλα προφίλ που έχουμε στις ιστοσελίδες άλλες γνωριμιών. Το θεωρώ τεράστια κόκκινα σημαία να λένε δύο άνθρωποι ότι ξεκινούν να βγαίνουν, ότι ξεκινούν να δοκιμάζουν τη μεταξύ του σχέση και παράλληλα να μιλάνε και με άλλους. Δεν είναι θέμα ότι θα αραβωνιαστεί τον άλλο ή θα τον παντρευτεί σήμερα. Δικαιούσε να ζητήσει μονογαμικότητα. Και είναι πολύ καλή ιδέα να το γράψεις και στο προφίλ σου. Ενδιαφέρομαι για μια σχέση μονογαμική. Και μονογαμική σχέση σημαίνει ότι το ερωτικό μου ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον άνθρωπο εκείνο με τον οποίο έχω σχέση. Δεν το δίνω αλλού. Ούτε το συναίσθημα μου, ούτε το σώμα μου. Θυμάστε το ανέκδοτο. Στο Tinder πρέπει να ήταν όταν είχα το προφίλ. Μου είχε γράψει κάτι, του λέω σε κάποιον, μου λέει θέλω σχέση. Του λέω τι σχέση θες, μονογαμική. Και μου λέει, όχι βέβαια. Λέω, εγώ τώρα αυτός δεν καταλάβει το ρώτησα. Του λέω, τι σημαίνει μονογαμική σχέση. Μου λέει, ναι, να γαμάς μόνο, χωρίς συναίσθημα. Και βάλα τα γέλια και έκανα και unmatch. Και φυσικά κάνουμε unmatch πολύ νωρίς, όταν καταλάβουμε ότι ο άλλος είναι πρόσωπο με το οποίο δεν ταιριάζουμε. Αν έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης, αν έχει διαφορετική ταχύτητα σκέψης. Για να το πω πιο γενικά. Κάνουμε unmatch. Και όταν μας κάνουν unmatch, δεν τα βάφουμε μαύρα. Και δεν επενδύουμε συναισθηματικά αν δεν κάνουμε και εκ του σύνεγγυς συναντήσεις. Και αν δεν δούμε ότι με αυτόν τον άνθρωπο υπάρχει έλξη, υπάρχει συμβατότητα, υπάρχει και από τις δύο πλευρές επιθυμία και έχουμε παρόμοιες απόψεις για το πώς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση. Και όταν δημιουργήσουμε μια σχέση, επικεντρωνόμαστε σε αυτή τη σχέση, σβήνουμε τα προφίλ μας, όπως είπα και προηγουμένως, από άλλες ιστοσελίδες γνωριμιών και από αυτήν και από άλλες. Και δίνουμε την ενέργεια μας στο να δούμε πώς θα πάει αυτή η σχέση, στο να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαροι, πιο όριμοι, πιο έντιμοι μέσα στη σχέση μας και να έχουμε και τα μάτια μας ανοιχτά να παρακολουθούμε γνωρίζοντας τον άλλον. Ειδικά οι τρεις πρώτοι μήνες που γνωρίζεις κάποιον είναι πολύ σημαντικοί για να δεις την ουσιαστική συμβατότητα. Δηλαδή, όσο και αν στα χαρτιά, όσο και αν στις συζητήσεις πριν να τα φτιάξουμε, βλέπουμε συμβατότητα, τη συμβατότητα θα τη δούμε στην πράξη. Και φανταστείτε πόσο υπέροχο θα είναι να συναντήσουμε κάποιον άνθρωπο που να έχει επίσης διάθεση για πνευματικότητα, για ψυχοεκπαίδευση, για ψυχοθεραπεία, για εξέλιξη και να βρούμε ένα συνοδοιπόρο της ζωής. Και πόσες φορές νομίζαμε ότι βρήκαμε συνοδοιπόρο της ζωής, ενώ στην ουσία είχαμε βρει τον άρχισό μας, τον κρυφό. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Ένα λεπτό, θα το θυμηθώ. Κάτι θέλω να πω. Το θυμήθηκα. Ακόμη μια ρούφηξη καφέ. Δεν έχω πάει ποτέ στη Νέα Υόρκη, αλλά μου στέλνω πράγματα από τη Νέα Υόρκη και είναι σαν να έχω πάει. Λοιπόν, θέλω να θυμόμαστε όλοι μας ότι άνθρωπο ψάχνουμε. Με το φανάρι, λέγει ο Διογενής, με τις εφαρμογές γνωριμιών, λέμε εμείς. Άνθρωπο ψάχνουμε. Ψυχή ψάχνουμε. Προσωπικότητα. Χαρακτήρα. Δεν ψάχνουμε ούτε χρήματα, ούτε να είναι και πρώτη μούρη, ενώ από άποψη και θέμα εμφάνισης να μας αρέσει, ναι, αλλά δεν είναι ανάγκη να είναι, ξέρω εγώ, και είτε η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, είτε ο πιο όμορφος άνδρας στον κόσμο. Στην ηλικία που είμαστε ήδη έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η ομορφιά βγαίνει από την ψυχή και ότι ένας άνθρωπος που μπορεί να μην έχει άρτια χαρακτηριστικά στο πρόσωπο, να έχει ένα σώμα το οποίο να είναι όπως το θέλει η μόδα και η ποπκουλτούρα να είναι, μπορεί να είναι ένας πολύ όμορφος μέσα έξω άνθρωπος που να ταιριάξουμε υπέροχα μαζί του. Όλοι οι άνθρωποι στο βάθος ψάχνουμε την αγάπη. Κάποιοι είμαστε τραυματισμένοι ψυχικά και σπασμένοι, broken αυτή είναι η έκφραση στα αγγλικά. Είμαστε σπασμένοι, αλλά προσπαθούμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας.
Προσπαθούμε, κάνουμε ψυχοεκπαίδευση, κάνουμε ψυχοθεραπεία και προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Κάποιοι είναι τραυματισμένοι, είναι σπασμένοι, είναι broken, αλλά νομίζουν ότι είναι μια χαρά και ψάχνουν να την μπουν στους άλλους, ψάχνουν να επιβληθούν στους άλλους και δρούν ναρκισιστικά. Το βασικό ερώτημα, το έχω πει πολλές φορές, ρωτάμε τον καινούριο υποψήφιο, την καινούργια υποψήφια. Έχεις κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία? Αν όχι και το χρειαζόσουν, να θα έκανες? Αν μας πει όχι, εγώ δεν πιστεύω στους ψυχολόγους, εγώ λύνω τα προβλήματα μου μόνος μου, μόνη μου, δεν θα πήγαινα. Εάν είμαστε ψυχοεκπαιδευόμενοι και ψυχοθεραπευόμενοι άνθρωποι, απορρίπτουμε αυτό το πρόσωπο, γιατί σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να συμβαδίσει μαζί μας στην προσπάθεια που κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και πιο υγιείς προσωπικότητες. Και εμείς έχουμε ελαττώματα. Είπαμε, είμαστε όλοι broken. Κάποιοι είναι broken and try to be fixed. Κάποιοι είναι σπασμένοι και προσπαθούν να φτιαχτούν. Κάποιοι είναι σπασμένοι και νομίζουν ότι είναι μια χαρά και προσπαθούν να φτιάξουν τους άλλους. Άρα, δεν ψάχνουμε τον τέλειο, ψάχνουμε έναν επίσης σπασμένο που επίσης να έχει διάθεση να φτιαχτεί. Αγάπη θέλουμε, συντροφικότητα θέλουμε, εγκύτητα θέλουμε, ασφαλή δεσμό θέλουμε. Ασφαλή συναισθηματικό δεσμό. Οπότε μιλούμε, επικοινωνούμε. Και για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλή και υγιή συναισθηματικό δεσμό, πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι ένα εργαλείο που χτίζει τις σχέσεις και ένα εργαλείο που διατηρεί τις σχέσεις. Και όταν λέω επικοινωνία, να μπορώ να μιλήσω για το τι πραγματικά νιώθω. Να μην μπλέκομαι σε συζητήσεις αμυντικές, επιθετικές, σε συζητήσεις τις οποίες μιλάω για άλλα αντάλλα, ενώ στην ουσία αυτό που μου συμβαίνει είναι με μόνη μου, ρε γαμώτο. Είμαι μόνος μου και θέλω μια αγκαλιά, ένα φιλί, ένα χάδι από έναν άνθρωπο που να μπορώ να εμπιστευτώ και να μπορεί να με εμπιστευτεί. Ψάχνουμε άνθρωπο. Δεν ψάχνουμε ούτε άνδρα για να μας κάνει κυρίες, ούτε γυναίκα για να πάμε να την κάνουμε επίδειξη στα τραπέζια των φίλων και των συγγενών να λένε «Ω, τι γαμιάς έχει αυτή τη γυναίκα». Δεν ψάχνουμε έπαθλο, ψάχνουμε άνθρωπο. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Φίλε, ακολούθησε τις οδηγίες μου εάν θέλεις. Φτιάξε το βιογραφικό σου με όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα και πιο ενημερωμένα στοιχεία. Ξαναλέω, όχι τα οικονομικά σου στοιχεία. Εφόσον πας στη ψυχοθεραπεία, πήγαινε στη ψυχοθεραπεία και την εξέλιξή σου. Θεωρώ πως στις μέρες μας είναι δύσκολο έως και αδύνατο να γνωρίσεις ανθρώπους εκτός διαδικτύου. Δηλαδή, με το να μπεις σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, θα έχεις την ευκαιρία, πες, να κάνεις match με 50 πρόσωπα και με εκείνα τα 50 πρόσωπα να κάνεις το ξεκαθάρισμα που έχουμε διαλέξει. Αν πηγαίνεις σε ένα χόμπι, σε μια δραστηριότητα, θα χρησιμοποιήσεις ένα πρόσωπο, δύο πρόσωπα. Και θες να διαλέξεις από έναν, από δύο. Και το δοκίμασες και είπες ότι ήταν όλες αδιάγνωστες, κατά τη γνώμη σου. Να συνεχίσεις να κάνεις τις δραστηριότητες σου. Να συνεχίσεις να πηγαίνεις στα χόμπι σου. Να συνεχίσεις να είσαι αυτό. Εάν έχουμε ζητήματα τα οποία χρήζουν άμεσης επιδιόρθωσης, τα κάνουμε. Για παράδειγμα, αν έχουμε εκκρεμώντα θέματα ψυχικής υγείας, πάμε σε ειδικό ψυχικής υγείας, ψυχολόγο και ψυχίατρο για να τα επιλύσουμε. Αν έχουμε κρεμούντα δεν είναι, διορθώστε με τη γραμματική. Εάν έχουμε θέματα υγείας, πάμε και τα φτιάχνουμε. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Για μία δεκαετία είχα ζητήματα με τα δόντια μου και ήμουνα τόσο καταθλιπτική που δεν πήγαινα να τα φτιάξω. Και μετά χρειάστηκα επεμβάσεις επεμβάσεων. Φτιάχνουμε τη σωματική μας υγεία. Είναι απαράδεκτο να μην κάνουμε τακτικά εξετάσεις υγείας. Είναι απαράδεκτο να μην παίρνουμε θεραπεία για τις σωματικές ασθένειες που έχουμε. Μην σας πω πως αγάπη και πίνω εγώ κάθε μέρα. Είναι απαράδεκτο, δηλαδή αυτοαγάπη, αυτοφροντίδα, υπομονή προς τον εαυτό μας, όχι προς τους άλλους. Δηλαδή δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας και λέμε ότι θα το δοκιμάσω, θα τα κάνω και χάλια, θα τα κάνω και καλά και κάτι θα βγει κάποια στιγμή. Ο μόνος ο οποίος δεν τα κατάφερε ποτέ είναι αυτός που δεν προσπάθησε ποτέ. Όταν κουραστούμε από τις ιστοσελίδες γνωριμιών, σβήνουμε τα προφίλ μας ή τα απενεργοποιούμε. Εγώ δεν έχω τώρα. Τα σβήνουμε. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα φτιάξω στο μέλλον. Δεν έχω. Το χρησιμοποίησα. Ξόδεψα χρόνο και ενέργεια, έφτασα σε κάποια shortlisting, δεν αυτό, το κλείσα. Παρακάτω. Μπορεί σε κάποια άλλη φάση να το ανοίξω. Δεν θα σας πω ψέματα ότι το έχω ανοιχτό τώρα, δεν το έχω. Δίνουμε και χρόνο στον εαυτό μας να ξεκουραστεί,
Είναι σπουδαίο πράγμα η συντροφικότητα και η αγάπη και το να έχεις άνθρωπο. Αλλά μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Και δεν θα πάμε να ξεπουληθούμε οπωσδήποτε για να το έχουμε αυτό. Για μας που είμαστε χρόνια συνεξαρτώμενοι σε απεξάρτηση της συνεξάρτησης μας, αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι να μην μπούμε ξανά σε συνεξάρτηση. Οπότε αν το θα μπούμε σε μια σχέση που θα είμαστε ξανά συνεξαρτημένοι, είναι χειρότερο από το να μείνουμε μόνοι μας. Δεν θα μείνουμε μόνοι μας, θα προσπαθούμε ενεργητικά για να συντροφευτούμε, αλλά να συντροφευτούμε καλώς, όχι να συντροφευτούμε κακώς και να ξαναπέσουμε στα ίδια. Με πολύ αγάπη, θα χαρώ να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια και αν περισσότεροι άνθρωποι ακούσουν αυτό το βίντεο και περισσότεροι άνθρωποι φτιάξουν προφίλ με τον τρόπο που είπα, ξεκάθαρο προφίλ, με ενημερωμένες πληροφορίες, με ενημερωμένες πρόσφατες φωτογραφίες, με ξεκάθαρη οπτική, τότε τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα. Δεν είναι εύκολο, αλλά εγώ θεωρώ προσωπικό ότι το διαδίκτυο μας δίνει, τεράστιες δυνατότητες. Προσοχή από τους απατεώνες σχέσεων, προσοχή από το catfishing, την αγάπη μου. Πού θα πάει, Κάποια μέρα θα πούμε και μια του Άρη ή μια του Πάγκου, πώς το λέμε, τα φιλιά μου.